Εδώ είμαστε. Ο βασιλιάς γυμνός. Αντλία θερμότητας. Χιτάτσι. Για τις αντλίες θερμότητας, για να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω τοποθετήσει ποτέ καμία. Έχω πάει σε κανένα δυο σεμινάρια, έχω μιλήσει με τεχνικούς, έχω μια γενική κατάρτιση. Όλοι μας λένε ότι είναι η τέλεια θέρμανση, κάτι που για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γενικά τέλεια θέρμανση. Μπροστά σε μας έχουμε μια αντλία θερμότητας Hitachi, πόσα κιλοβάτ δεν ξέρω ακόμα, 5, κάτι είναι. Ζεσταίνει ένα μεγάλο σπίτι, θα μας τα πει μετά ο ιδιοκτήτης, μόλις έρθει. Είναι ευχαριστημένος με την έννοια θερμαίνεται. Το σπίτι είναι μονωμένο, θερμοστατικές κεφαλές παντού, γιατί ο ίδιος τις απέτησε. Εχθές που ήρθα, προσαγωγή στα σώματα 48 βαθμούς, θερμοστάτη χώρου μόνιμα στο 21,5, και όταν μπήκα μέσα στο σπίτι είχε μια πολύ ευχάριστη ζέστη, ενώ έκανε εχθές κρύο. Ανάβηκε τζάκι φυσικά ο άνθρωπος και μου είπε στη σεζόν, δηλαδή από την ημέρα που θα ανάψει τη θέρμανση μέχρι και το τέλος, όλα μαζί με το ρεύμα της οικιακής χρήσης του έρχεται στα 1.800 ευρώ. Μια εγκατάσταση που μπορώ να πω σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να είναι καλή. Ακριβώς εδώ είναι η εισαγωγή επιστροφή. Ευθεία ακριβώς από κάτω πηγαίνει στα κολεκτέρ του σπιτιού και από εκεί και πέρα μοιράζεις ένα σπίτι πόσα τετραγωνικά δεν ξέρω. Εδώ συναντάμε παροχή για τον αυτόματο πλήρωσης, ο οποίος αυτόματος πλήρωσης είναι στο βοδιού το κέρατο, κάτι που δεν μου αρέσει με τίποτα και δεν μπορώ να καταλάβω, αφού μπήκε στη διαδικασία, γιατί δεν μου κάρφωσε στον αυτόματο πλήρωσης εδώ πέρα και να είναι σωστά, να μετράει σωστή πίεση του δικτύου, γιατί η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας δουλεύει στα 2 μπαρ και ο αυτόματος πλήρωσης εδώ. Και από εκεί και πέρα ο φίλος του καναλιού, αφού μίλησε και με την τεχνική εταιρεία που την χάνει η εταιρεία αυτή να είναι και φίλη του καναλιού μας, ο φίλος που την τοποθέτησε, είμαστε φίλοι, έχουμε γνωριστεί από κοντά, του μίλησα, μιλήσαμε και αποφασίσαμε να βάλουμε ένα έξτρα δοχείο διαστολής, τι άλλο, αγαπημένη μου μάρκα. Θα κάνω εδώ πέρα, έχω αδειάσει λίγο τα νερά, θα βγει αυτή η συστολή και θα δω εδώ πως θα τα βολέψω. Δεν έχει γίνει συντήρηση καμία φορά εδώ και 3 χρόνια που δουλεύει η αντλία, για διαφόρους λόγους. Ο ιδιοκτήτης λέει ότι τους κάλεσα και δεν ήρθαν, η τεχνική εταιρεία λέει ότι τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ξέρω τι. Η αλήθεια βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Άνοιξα το μαγνητικό, έβγαλε μια μπίχλα η οποία δεν συγχωρείται σε αντλίες θερμότητας. Η αντλία θερμότητας έχει άλλη φιλοσοφία και λογική, καθώς επίσης και η επίτυχη λεύτιας αερίου. Ναι μεν το σώμα, ας το πούμε, είναι προστατευμένο μέσα σε σκεπή. Από εδώ μεριά σκεφτήκαν να ξυλώσουν ένα παράθυρο και να βάλουν μια σίτα, ούτως ώστε να προστατεύεται το μηχάνημα. Το βάλανε όμως τόσο μπροστά που ενώ θα μπορούσα πολύ απλά να βγάλω το μπροστά καπάκι για να κάνω την επισκεψιμότητά μου, να ελέγξω μάλλον το δοχείο διαστολής, γιατί εγώ δεν θα κάνω κάτι άλλο εδώ πέρα, δεν είναι η δουλειά μου, αναγκάστηκα να βγάλω και το μπροστά και το πίσω καπάκι. Και φυσικά είναι τόσο στριμόκολα εδώ πέρα που μη γίνει το άμα χρειαστεί να κάνεις κάτι ή σαν από θέμα ηλεκτρονικό. Είμαι περίεργος ο μάστορας εδώ πως θα δουλέψει. Δηλαδή η τοποθέτηση γίνεται λες και αυτό το μηχάνημα ποτέ, μακάρι να μην πάθει ποτέ τίποτα, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα τα βλέπω λίγο δύσκολα. Εκείνο το τσέρκι πολύ μου άρεσε βέβαια. Τι είναι το τσέρκι, για να μην φύγει η αντλία πίσω. Χέρι δεν σε δίνει. Αυτή είναι η μπροστά πλευρά του μηχανήματος. Είναι αρκετά έως πολύ κολλημένο μπροστά. Μάστορας εδώ πέρα. Ή εγώ είμαι πολύ εύσωμος.
η θέση εδώ πέρα είναι πολύ στριμόκολα. Η δουλειά μας είναι να τοποθετήσουμε ένα δοχείο διαστολής όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, να γίνει καθαρισμός του φίλτρου εδώ. Εδώ υπάρχει ακόμη ένα φίλτρο, αυτά που δεν χωνεύω. Τέλος πάντων, συνήθως αυτά εδώ τα φίλτρα κεντρικής παροχής συνοδεύονται με το μηχάνημα. Φυσικά και αυτό το μηχάνημα κανονικά δεν επιτρέπεται να έχει αυτή την ποιότητα του νερού. Εδώ υπάρχει μια βαλβίδα ασφαλείας που φυσικά με έχει πει ο φίλος εδώ ότι κάθε τόσο τρέχουν νερά εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει ένα δοχείο διαστολής που σίγουρα για ένα τόσο μεγάλο δίκτυο και ένα τόσο μεγάλο σπίτι δεν καλύπτει με τίποτα. Αυτό επιτέλους πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο κατασκευαστής, το λένε οι εταιρείες, ότι αυτό το δοχείο διαστολής είναι μόνο για να καλύψει είτε την αντλία είτε τον επίτυχο λέβητα αέριο. Καλό θα είναι και πρέπει να ενημερώσεις πρώτα τον πελάτη και να του εξηγήσεις ότι θα πρέπει να μπει και ένα έξτρα δοχείο διαστολής. Βέβαια, αν αρχίσουμε να λέμε εδώ πέρα εγώ τι θα ήθελα, σίγουρα θα ήθελα πολλασποτή, σίγουρα θα ήθελα απαερωτή, σίγουρα θα ήθελα ένα έξτρα, δύο έξτρα θερμόμετρα για να βλέπω προσαγωγή επιστροφή. Αυτά τα είπα στον φίλο, μου λέει κανείς ποτέ δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Εγώ πλήρωσα. Είναι ευχαριστημένος από θέμα θέρμανσης. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε. Είπαμε, η δουλειά μας εμάς τώρα είναι έλεγχο το δοχείο διαστολής που είναι μέσα, θα το βγάλουμε να το δούμε. Φυσικά για να βγει αυτό το δοχείο από εδώ μέσα, παιδιά, θέλει βασιλικά έξοδα, γι' αυτό τρελαίνουμε. Έχει ένα τρελό ρακόρ εδώ από τη μάνα του, πρέπει να βιάσουν όλα τα νερά του Λέβητα, να βγει τελείως το δοχείο διαστολής. Από εδώ κάτω έχει μια ταπούλα, η οποία όμως δεν σου δίνει χέρι να το μετρήσεις επί τόπου, άρα πρέπει να ξυλωθεί και να βγει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διάσει ο Λέβητας, και ερχόμαστε στο διατάφτα που μας λένε οι κατασκευαστές, ότι καλό θα είναι να μην αδειάζουμε τα νερά χωρίς λόγο, γιατί κάθε φορά που αδειάζουμε το νερό και συμπληρώνουμε καινούριο φρέσκο νερό, μπαίνει μέσα και νερό που έχει μέσα οξυγόνο και τι άλλο. Η απάντηση που ρωτάω όλους τους τεχνικούς στον επίτυχο λέβητα αερίου, γιατί μας απαγορεύουν να βάλουμε αυτόματο πλήρωση στον επίτυχο λέβητα αερίου, η απάντησή τους είναι ότι ο κύριος λόγος είναι για να μην μπαίνει μέσα στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ φρέσκο νερό, γιατί δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό το φρέσκο νερό, κάνει καλό όμως να δουλεύει το μηχάνημα με χαμηλή πίεση ή να πέφτει τελείως η πίεσή του, να βγάζει μπλόκο και να κρυώνει ο κόσμος. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δοχείο διαστολής. Μέχρι και εγώ έχω βαρεθεί να σας μιλάω για τα δοχεία διαστολής. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς για πολλούς, το δοχείο διαστολής είναι το αμορτισέρ σε ένα κλειστό κύκλωμα καλοριφέρ. Είναι το αμορτισέρ σε ένα δίκτυο ίδρυυσης. Αν το ψάξεις λίγο καλύτερα, εγώ δεν σας λέω ότι έχω δίκιο ή άδικο, ψάξτε το μόνοι σας πλέον και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ σας δίνω μόνο το ερέθισμα. Όπου υπάρχει υγρό και θερμαίνεται, θέλει δοχείο διαστολής. Από έναν απλό θερμοσύφωνα, ακόμη και αυτός εδώ ο θερμοσύφωνας, που θα σας δείξω μια μαγιά που έκανε ένας μάγκας υδραυλικός, απίστευτο, από εδώ έρχεται από εκεί δίνει κρύο νερό στον ηλιακό, από εδώ έρχεται το ζεστό του ηλιακού. Ο μάγκας, για μένα μάγκας, έχει βάλει μια τρίωδη βάνα εδώ πέρα,
όταν κοιτάει προς τα κάτω, φέρνει το ζεστό νερό του ηλιακού και το πάει στο σπίτι για νερό χρήσης. Όταν θα γυρίσει, δεν έχει ο ηλιακός νερό, πολύ απλά γυρνάς την τρίωδη βάνα προς τα κάτω, βγαίνει εκτός ο ηλιακός στο από εδώ το κομμάτι, αλλά έρχεται από εδώ πάλι ο ηλιακός και δίνει το χλιαρό νερό του ηλιακού στο μπόιλερ. Βέβαια, αγαπητέ μου φίλε, εσύ που το έκανες αυτό, και μπράβο σου για το σκεπτικό σου, εγώ δεν το σκέφτηκα, μας έδωσες πολύ ωραία ιδέα. Εδώ πέρα λείπει ένα σοβαρό εξάρτημα, δυστυχώς, βαλβίδα ασφαλείας. Βαλβίδα ασφαλείας είναι κάτι που επιβάλλεται, μου τα έκανες ωραία εδώ. Βέβαια αυτά τα πρεσαριστά, άμα τα ανοίξουμε τώρα μέσα, θα δούμε ότι η διατομή του είναι μικρότερη από μολύβι. Το σκεπτικό σου μου άρεσε πάρα πολύ, τροφή για σκέψη πραγματικά, αλλά από εκεί και πέρα μου τα χαλάς στο ότι μου έβαλες εδώ πέρα μια μούφα γαλβανιζέ, δεν με έβαλες καθόλου βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής, έστω και αυτή τη σάπια που λέω εγώ. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μπόιλερ όπως αυτό, ένα θερμοσύφωνα μάλλον, όταν είναι οριζόντιο, αποδίδει έως και 30-40% λιγότερο από ότι ένα θερμοσύφωνο κάθετο. Όπου σας δίνεται η ευκαιρία, θα προτιμάτε κάθετο θερμοσύφωνο. Πρώτα απ' όλα είναι απλά τα πράγματα, έχει την αντίσταση από δίπλα, θερμαίνει το νερό, και ο διαχωρισμός του νερού σε ένα οριζόντιο δεν γίνεται ομοιόμορφα. Καλά τα πήγες σαν σκεπτικό, μας έδωσε τροφή για σκέψη, θα μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, αλλά μου το χάλασες στο πρεσαριστό που με έκοψε στη διατομή, και φυσικά το να μην υπάρχει καθόλου βαλβίδα ασφαλείας σε αυτό το θερμοσύφωνο, αδερφέ, δεν μ' άρεσε. Εγώ θα ενημερώσω τον φίλο Παύλα Πελάτη εδώ πέρα, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς και τι θα κάνουμε. Φυσικά ένα πιεστικό εκεί πεταμένο DAV με αυτό εδώ το που δεν το χωνεύω καθόλου. Βλέπω ότι κάθε τρεις και λίγο παίρνει μπρος αυτό εδώ. Δεν έχει δοχείο διαστολής. Εδώ επικρατεί ένας μικρός χαμός. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι υπάρχει μια αναρχία εδώ πέρα, θα έλεγα, και φυσικά μου μόνωσε στη σωλήνα του ζεστού νερού, ας το πούμε, για τις απώλειες, αλλά δεν μου μόνωσε στη σωλήνα του κρύου προς τον ηλιακό, και από ό,τι μου είπε ο φίλος εδώ πέρα, έχουν παγώσει πολλές φορές εδώ πέρα οι σωλήνες και έχουν σπάσει, είναι, ας το πούμε, πλάκα εδώ πέρα, ούτως ώστε άμα γίνει καμιά διαρροή μπορεί να το τραβήξει κάτω στο σπίτι και να γίνει το σπίτι κόλος. Ο μάστορας οφείλει, δηλαδή δεν μπορεί, είναι μονωμένες κάποιες σωλήνες, το τουμπόραμα εδώ δεν είναι μονωμένο, εκεί δεν είναι μονωμένο, πολύ πιθανό μπορεί να με σπάσει αυτό το τουμπόραμα από μία παγωνιά, να μου σπάσει και αυτό εδώ το τουμπόραμα από την παγωνιά που δίνει στο σπίτι. Φυσικά η διατομή εδώ είναι απαράδεκτη, δηλαδή εδώ τώρα από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχει μια δεξαμενή, γιατί κόβονται τα νερά. Αυτό εδώ το παλιό τουμπόραμα, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς διατομή, και φυσικά εμείς οι παλιοί υδραυλικοί γνωρίζουμε ότι εδώ βάζαμε και ένα ταφ και μια σωλήνα μέχρι πάνω για να παίρνει αέρα η παροχή του ντεποζίτου, για να έχουμε ακόμα καλύτερη ροή. Αυτά είναι οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν το μάστορα, φιλαράκια μου. Θα τα πούμε όλα με τη βοήθεια τη δική σας, θα τα πούμε όλα για το ακόμα και το πώς συνδέεται σωστά. Εδώ τώρα έχει μπει ένα φλωτέ με φούσκα και το έχει κάθετο, ενώ το σωστό θα ήταν να άλλη μια τρύπα εδώ. Τα φλωτέρ με τη φούσκα δουλεύουν μόνο οριζόντια. Αυτό το κάθετο εδώ, το πώς δουλεύει τώρα, μάλλον μέσα δεν θέλω ούτε καν να το πειράξω, γιατί θα νευριάσω πάλι να ανοίξω μέσα να δω. Τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή. Είπαμε,
Το κανάλι μας και τα βίντεό μας είναι ενημερωτικά. Φυσικά και δεν θα σου πω ποτέ κάτσε φτιάξε τα μόνος σου, αλλά εδώ τα έκανε μάστορας και ναι μεν ωραίο το σκεπτικό σου φίλε μου, όλα καλά. Θα μου πεις δεν πληρώνει, άμα αρχίσουμε πάλι να λέμε δεν πληρώνει ο πελάτης εκεί είναι που... Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Ο βασιλιάς γυμνός. Είπαμε, το δοχείο διαστολής μπορεί να μπει οπουδήποτε, να συνδεθεί και στην εισαγωγή και στην επιστροφή. Ο λόγος που το βάζουμε στην επιστροφή είναι οι όποιες διαστολές παίρνει μέσα να είναι χλιαρό νερό, ας το πούμε, όσο το δυνατόν πιο κρύο, για να έχουμε μακροζωία στο δοχείο διαστολής. Σημαντικό ρόλο παίζει η διατομή της σωλήνας. Πήγα να πάρω αυτό το δοχείο διαστολής που έχει εδώ το μανίσιο του. Έχει, ξεβίδωσα μια βίδα, ξεβιδώνω μια τη βίδα, πάω να το βγάλω, έχει άλλη μια βίδα τέρμα μέσα, δεν δίνει χέρι με τίποτα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καπάκι, πρέπει να βγει αυτό, πρέπει να βγει αυτό και νευρίασα και απλά θα το ξαναβιδώσω και θα το παρατήσω όπως είναι γιατί με νευρίασε πάρα πολύ, να μην πάρω το τροχάκι και αρχίζω και το κόβω τώρα εδώ πέρα. Φυσικά και αυτό το δοχείο διαστολής το πλακέ, που συνοδεύεται με όλες τις αντλίες θερμότητες και όλους τους επίτυχους λέβητες αέριου, δεν επαρκεί. Ακόμα και αυτό το δοχείο διαστολής το 35, όπως είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, όταν είναι φουσκωμένο σωστά, έρχεται σε συνεργασία με την πίεση του δικτύου. Όταν θα αρχίσει να ξεφουσκώνει, τότε αλλάζουν τα γράμματα. Μπορεί κάποιος να γυρίσει να πει ότι και αυτό το δοχείο διαστολής επαρκεί και τα λοιπά, που δεν το πιστεύω. Ναι, αλλά επαρκεί όταν είναι φουσκωμένο σωστά. Όταν ξεφουσκώσει, αυτή τη στιγμή πάτησα τη βαλβίδα από κάτω, φυσικά και δεν έβγαλε τίποτα, φυσικά και είναι 0 bar πίεση, δεν το συζητάω και όπως το έχω πει και άλλες φορές, καινούριο πας το παίρνεις το δοχείο διαστολής και το πρώτο πράγμα που κάνεις, εγώ που το έχω κάνει άπειρες φορές, παίρνω μαζί μου το μπαρόμετρο που το έχω, το φανταστικό μπαρόμετρο της Reflex, το οποίο αυτό μετράει πάνω από 20 χρόνια και πολλά από τα εργαλεία μου, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Καινούριο όταν είναι, το μετράω να δω, γιατί με έχει τύχει άπειρες φορές καινούριο δοχείο διαστολής να είναι ή τελείως ξεφουσκωμένο ή να έχει 0,3-0,5 ένα μπαρ. Όχι. Και φυσικά δεν είναι στάνταρ η πίεση στο δοχείο διαστολής. Φυσικά και πήρα τον τεχνικό που τοποθέτησε αυτή τη φανταστική αντλία θερμότητας. Είναι φίλος του καναλιού. Έχουμε μιλήσει μαζί από κοντά κιόλας πριν κάνα χρόνο δύο. Έτυχε να έρθω εδώ. Το ρώτησα κάνα δύο πράγματα. Βέβαια εγώ του είπα ότι το μόνο που θα κάνω θα είναι να βάλω ένα δοχείο διαστολής και να μεταφέρω τον αυτόματο πλήρωσης εδώ για να διαβάζει καλύτερα πίεση. Μου λέει θα την πας την πίεση του νερού στα 2. Του λέω γιατί δεν βάλατε αυτά. Άρχισε να λέει ο πελάτης δεν πλήρωσε κτλ. Ο πελάτης λέει εγώ τον σ' άφησα εν λευκό. Είπαμε η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο ούτως ώστε όταν θα αποφασίσεις να βάλεις αντλία θερμότητας, όταν θα αποφασίσεις να βάλεις επίτυχο λέβητα αερίου, μια που είναι της μόδας, ή θα βάλεις έναν λέβητα συμπύκνωσης, να έχεις το μυαλό σου ότι θέλει έξτρα δοχείο διαστολής, θέλει μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων, όταν είναι παλιά εγκατάσταση, εσωτερικό καθαρισμό της εγκατάστασης, αν είναι δυνατόν να πολλασποτεί, απαερωτεί, αυτά να τα έχεις στην άκρη του μυαλού σου, να μην τα βλέπεις σαν κόστος και να τα βλέπεις σαν επένδυση. Συνεχίζουμε. Αντλίες θερμότητας, ναι, είναι μια, ας το πούμε, καλή τοποθέτηση για θέρμανση. Βέβαια φέτος με την τιμή του και του ρεύματος πλέον τίποτα δεν είναι ανταποδοτικό, ούτε το πέλετ, ούτε το ξύλο, ούτε το αέριο, τίποτα, είναι αυτοί που νοιάζονται για την υγεία μας, κατάλαβες. Διάβασα πρόσφατα σε ένα άρθρο και λυπήθηκα πάρα πολύ ότι τη χρονιά που μας πέρασε 87 συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους επειδή προσπαθήσαν να βρουν έναν τρόπο να θερμανθούν
και πήρε φωτιά το σπίτι τους και καήκαν ζωντανοί. 87 άτομα. Θα το ψάξω ξανά αυτό το άρθρο, θα το αναφέρω, γιατί είναι ντροπή και κρίμα στο 2020 φεύγα που είμαστε να υπάρχει ακόμα κόσμος που κρυώνει. Έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, σαν πολιτισμός, σαν πες το όπως θες. Έχω απογοητευτεί από το είδος μας. Συνεχίζουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν γίνεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, αδερφέ. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Προηγουμένως μου ήρθε ειδοποίηση από τη σελίδα στο Facebook η υδραυλική. Ανέβασε ένας υδραυλικός εκεί τη δουλειά του, τα κολλήματά του εκεί πέρα. Πραγματικά πολύ ωραία δουλειά, δουλειές που τις ζηλεύω. Λεβιτοστάσια που πραγματικά τα ζηλεύω. Βλέπετε ότι τα δικά μου τα λεβιτοστάσια τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι σάπια. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουν δικαίωμα στην καλή και σωστή δουλειά μόνο όσοι έχουν λεφτά. Φτάσαμε να καμαρώνουμε και εγώ ακόμη και άλλοι υδραυλικοί να καμαρώνουμε για δουλειές για το αυτονόητο. Δεν έχει σημασία αν η δουλειά είναι εν λευκό, αν είναι έτσι, ελληνική πραγματικότητα, πάντως είναι αυτή. Δηλαδή δικαίωμα στην καλή και σωστή δουλειά έχουν μόνο όσοι έχουν λεφτά. Καμιά φορά λέω ότι μ' άφησε ο πελάτης, παύλα φίλος, να κάνω τις όποιες εργασίες εν λευκό. Τίποτα δεν είναι λευκό. Τέλος πάντων, φυσικά και ζηλεύω όταν βλέπω ωραίες δουλειές. Φυσικά και όταν βλέπω λεβιτοστάσια με πλακάκι κάτω, με εξαερισμούς, με θωρακισμένη πόρτα, με ηλεκτρολόγο, με πίνακες, με κάτι μηχανήματα που δεν τα έχω δει ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Φυσικά και ζηλεύω καλοπροαίρετα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι στη θέρμανση έχουμε δικαίωμα όλοι μας, όπως έχουμε δικαίωμα όλοι μας και στη σωστή περίθαλψη. Αυτός που έχει τα πολλά λεφτά θα πάει σε μια ιδιωτική κλινική και θα δώσει 100, 150, 200, 500 ευρώ τη βραδιά και εμείς οι υπόλοιποι να πεθάνουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Βγάλαμε τον αυτόματο πλήρωσης από εκεί, αφήσαμε τη μία τη βάνα εκεί, δώσαμε νερά μέχρι και τη δεύτερη βάνα. Τελικά θα το καθιερώσω να μπαίνει και μία βάνα πριν τον αυτόματο, ώστε αν χρειαστεί μια επισκευή ή οτιδήποτε να μπορείς να κλείνεις τα νερά. Μονοθήκαν όσο είναι, καινούργιες φλάντζες φυσικά κάθε φορά που αλλάζουμε, καθαρίζουμε και την έδρα που πατάει η φλάντζα. Ο φίλος εδώ, ο Χρήστος, ο τεχνικός μου, είπε ότι αυτή η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας της Hitachi δουλεύει σχεδόν στα 2 bar πίεση όταν είναι κρύα. Το δοχείο διαστολής από εκεί, το μανίσιο του, πάτησα τη βαλβίδα από κάτω, είναι ξεφουσκωμένο τελείως. Είδα ότι έχει μια δεύτερη βίδα εκεί πέρα, με ζόρισε, το ζόρισα, το παράτησα όπως είναι. Εδώ πέρα έχουν τρέξει κάποια νερά από αυτό εδώ το σωληνάκι. Είναι μέσα στη βρωμιά και μέσα στην πίχλα, δυστυχώς. Η ποιότητα του νερού μέσα στο κύκλωμα δεν είναι καθόλου καλό. Η θέση της εδώ πέρα δεν μου άρεσε, ενώ είναι προστατευμένη όλα ωραία μέσα στη σκεπή. Από εδώ μεριά έτσι και έρθει κανένας μάστορας να κάνει οτιδήποτε. Αυτό δεν το σκεφτήκατε ότι μπορεί να πάθει κάτι το μηχάνημα. Τέλος πάντων, είμαι έτοιμος να δώσω νερά. Σιγά σιγά ανοίγουμε. Για να δούμε τι θα μας βγάλει, είναι πολύ περίεργος. Εδώ πέρα όμως έκλεισα το πιεστικό. Αυτό είναι που δεν χωνεύω σε αυτά τα πιεστικά, χωρίς τη φούσκα, και είναι με τον αισθητήρα, με το που ανοίγεις λίγο εδώ, λίγο.
Τι έγινε. Τι έγινε τώρα. Ανοιχτός. Τι έγινε ρε Παναθεματώ, όλα τα παράξενα σε μένα. Κολλάει. Κολλάει με το χέσου. Δεν δίνει. Ό,τι να είναι. Γι' αυτό δεν τα έχουμε εδώ. Πού δίνει τώρα. Πώς με νευριάζει τώρα όταν... Τώρα δίνει. Πού δίνει όμως. Εκεί δίνει. Εδώ δίνει. Εδώ είμαι ανοιχτός. Εκεί είμαι ανοιχτός. Εδώ δίνει. Τα νεύρα μου. Και αυτή η Αγγλία η Dove ξεψυχάει εδώ πέρα. Κάτι διατομές εδώ πέρα βλέπω ό,τι να είναι. Τι να καταλάβετε ότι αυτό θέλει τάις μαγερό. Μία σύντζας τουλάχιστον. Αναρρόφηση. Και έξοδο. Εδώ δες. Δεν μπορεί να καλύψει ούτε τον αυτόματο πλήρωσης. Τέλος. Αγγλία θερμότητας. Θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. 30% παίζει ρόλο το μηχάνημα. Έχουμε ένα χιτάτσι και 70% παίζει τοποθέτηση. Ναι, πολλές ελλείψεις στο φανταστικό μηχάνημα. Για μένα έξτρα δοχείο διαστολής επιβάλλεται. Ο αυτόματος σε συγκεκριμένη θέση. Ναι, θέλω απολασποτή, θέλω απαερωτή, θέλω τα χίλια μύρια. Το δίκτυο αυτή τη στιγμή μέσα έχει το μαύρο του το χάλι. Δεν ξέρω αν η εγκατάσταση έγινε καινούρια. Σίγουρα θα ήθελα εδώ στον αυτόματο πλήρωση αυτή τη στιγμή που συμπληρώνω νερό, φίλτρα κτλ. Η συγκεκριμένη φάση δεν ήταν λευκό, ήταν όσο το δυνατόν πιο λίγο. Δηλαδή βασικά ήθελα να βάλω το δοχείο διαστολής μόνο και όταν είδα τον αυτόματο πλήρωσης εκεί πέρα είπα μια που άνοιξα εδώ πέρα δουλειές και θα κολλήσω και θα κόψω και θα ράψω ας έρθει και ο αυτόματος πλήρωσης εκεί που θεωρώ εγώ κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι είναι η σωστή θέση. Από εκεί και πέρα, εδώ πέρα η Αγγλία είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, ένα σωρό καλαμπαλίκια όπως λέω. Εδώ δες πράγμα. Σίγουρα η Αγγλία θερμότητας κινδυνεύει από την απότομη αλλαγή τάσης ή διακοπή. Έχει πολλά πράγματα. Όλα αυτά και φυσικά εδώ που την τοποθετήσατε μάγκες ήθελα να ξέρω άμα συμβεί οτιδήποτε να δω πως θα δουλέψετε εδώ πέρα. Ενώ στην ουσία καλό είναι να βγαίνει μόνο η πρόσωψη για την όποια εργασία του μάστορα. Εγώ αναγκάστηκα να βγάλω και το πίσω το καπάκι. Πολλά καλαμπαλίκια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
και η ποιότητα του νερού δεν μου άρεσε καθόλου. Εδώ δες λάσπη. Σίγουρα θέλει εσωτερικό καθαρισμό η εγκατάσταση. Δεν είναι απλά αντλία και χίλια μύρια με έχετε ζαλίσει με τις αντλίες. Να οι αντλίες. Τέλος πάντων.